Στην Πατησίων, Μιχάλη, βλέπουμε μία ένταση. Τι συμβαίνει εκεί? Να πούμε ότι είναι σήμερα ξεκινάμε. Εδώ έχουμε συμπλοκές που όποιο μπορεί να δω μία ομάδα αντιεξουσιαστών κατεβαίνει από 3 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι είναι ξεκίνησαν με ιδιαίτερα τεταμένα τα νεύρα οι εκδηλώσεις του εορτασμού για 38η επέτειο από τεχνίκες των πτυχτών του Πολυτεχνείου κατά τη κούρση των Καρπαταρχών. Νωρίτερα σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ αριστερών φοιτητών και μελών της ΠΑΣ, καθώς δεν δέχονται σε καμία περίπτωση να εισέλθουν στον χώρο του Πολυτεχνείου κομματικές νεολαίες οι οποίες υποστηρίζουν το μνημόνιο. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, απέκλεισαν την Πατησίων στο ύψος του Πολυτεχνείου και από ό,τι μπορώ να καταλάβω, υπάρχουν συμπλοκές στην κάτω μεριά, εκεί όπου ψήφισαν του Γιώτα Γκοβώση και σε λίγα λεπτά θα μας πείτε ακριβώς τι έχει γίνει, μεταξύ ομάδας νεαρών. Οι αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται εδώ είναι πάρα πολύ ισχυρότερες αστυνομικές δυνάμεις και αναμένουμε να δούμε την αντίδραση Μπόμπη, καθώς σήμερα είναι η πρώτη χρονιά στην οποία δεν υπάρχει πλέον το άσυλο. Το άσυλο, μάλιστα. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείεται, εάν τους ζητηθεί, να παρέμουν και εντός του χώρου του Πολυτεχνείου.